Καλημέρα σα. Καλημερούδια. Από κάθε break κάνει ένα ξεσάλωμα, Ελένη, και λέω τώρα που σου κατέβει. Το είδα, το έβλεπα, το έβλεπα. Έχω συγκεντρωθεί στο Πανσέλινο. Α, μισή. Ναι, σήμερα είναι. Και θα γίνει. Γενικότερα μα επηρεάζει, αλλά δεν είναι μόνο σήμερα που επηρεάζει, επηρεάζει και τι επόμενε ημέρε. Ουρά. Ναι, έχει, έχει ουρά. Λέμε τι ωραίο φεγγάρι, τι ωραίο φεγγάρι, αλλά. Ναι, εντάξει, το φεγγάρι, αυτό το φεγγάρι από τη μια πλευρά έχει μια όψη με το Δία, ένα τετράγωνο. Συνήθως το χειρότερο, ας πούμε, με το Δία είναι να είσαι λίγο υπερβολικός. Δηλαδή δεν είναι και τόσο τρομερή η όψη αυτή. Αυτό που την κάνει λίγο πιο έντονη είναι η αντίθεση που κάνει με τον Πλούτονα, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία πανσέλινο σε ένα ζώδιο σταθερό όπως είναι ο Λέων. Και ταυτόχρονα εμπλέκεται και ο Πλούτονας. Τα τελευταία πολλά χρόνια, από το 2008 και μετά, όταν είχαμε πανσέλινο μόνο στο ζώδιο του καρκίνου, τέτοια εποχή ας πούμε, που συνήθως Ιανουάριο είχαμε πανσέλινο στο ζώδιο του καρκίνου, είχαμε εμπλοκή του Πλούτονα. Τώρα πια έφυγε ο Πλούτονας από τον Εγώκερο, είναι στον Υβροχό από την Κυριακή και έτσι είναι η πρώτη πανσέλινος και της χρονιάς, αλλά και που εμπλέκεται ο Πλούτονας από ένα διαφορετικό ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και μια πιο έντονη επικαιρότητα αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Mm. Φτάνει μέχρι την Κυριακή. Θέλω πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί παράλληλα με αυτό το φεγγάρι σχηματίζεται και η όψη του Ερμή με τον Άρη. Έχουμε μια σύνοδο του Ερμή με τον Άρη. Ερμής, οτιδήποτε έχει να κάνει με επικοινωνία από τη μια πλευρά και μετακινήσεις, έτσι, οδήγηση, μεταφορικά μέσα. Με τον Άρη, θεός του πολέμου, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ένταση και ακόμα έτσι μπορεί να βγει και σε απλά πράγματα στον δρόμο που πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Προσέξτε λοιπόν λίγο περισσότερο, μην είστε βιαστικοί, μην είστε παρορμητικοί γενικότερα και πέρα από τη βιασύνη, μην είστε και επιθετικοί. Μην τα παίρνετε τα πράγματα προσωπικά. Είπαμε ότι είναι μέρες που στην επικοινωνία υπάρχει μία ένταση μεγαλύτερη και θα το δούμε αυτό να ξεδιπλώνεται μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Άρα ας προσέχουμε λίγο πώς βγάζουμε τα συναισθήματά μας, τα αρνητικά κυρίως, το θυμό μας, να μην είναι με ένα τέτοιο τρόπο που να πληγώνει τους άλλους χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε κιόλας. Αυτά είναι τα εισαγωγικά. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα είναι αυτή η πανσέλινος, η αποψινή, που είπαμε όμως ότι έχει και μία διάρκεια και αφορά και τις επόμενες ημέρες.